Το Ευαγγέλιο από την αρχή μέχρι το τέλος, αν έχει να διακηρύξει σημαντικά γεγονότα, δύο είναι αυτά. Ένα γεγονός είναι η γέννηση του Κυρίου και το άλλο γεγονός είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Και το ένα και το άλλο, το ίδιο μήνυμα έχουν. Θεός στο ένα γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εγώ είπα, λέγει η Αγία Γραφή, ότι η Θεή εστέ. Και ο Δαβίδ φωνάζει, ο Θεός έστι εν μέσω Θεών. Απλά, ο Θεός, η Αγία Τριάδα, πιο απλά, είναι το έστι ανάμεσα στους Θεούς. Και δεν εννοεί άλλους, αλλά εννοεί εμάς που ήρθε στη γη και έγινε, φόρεσε δηλαδή το ανθρώπινο σώμα για να μας ανεβάσει ψηλά στον ουρανό, να μας κάνει Θεούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, τι σε στην ο καταβάς, με συγχωρείτε, τι σε στη ο αναβάς, ποιος είναι εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό, και απαντάει ο ίδιος, ουδείς εστιν άλλος, κανείς δεν είναι άλλος, ημί ο καταβάς, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε. Ανέβηκε, αλλά προηγουμένως κατέβηκε για να ανέβει ψηλά στον ουρανό. Και όταν ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, δεν ανέβηκε χωρίς να έχει ένα λάφυρο μαζί του. Ένα λάφυρο που το έλαβε από εμάς
και το έστησε στα δεξιά του πατέρα μου. Και αυτό είναι το ανθρώπινο σώμα. Και αυτό το λάφυρο είναι το ανθρώπινο σώμα. Τα λέμε το ανθρώπινο σώμα, εννοούμε κάθε ανθρώπινο σώμα από τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που θα κλείσει η αυλαία της ιστορίας του κόσμου, μέχρι και τον τελευταίο, τον προσέλαβε ο Κύριος, τον πήρε σαν σώμα στο δικό του σώμα και τον έβασε ψηλά για να τον κάνει Θεό. Εφόσον βέβαια ο άνθρωπος, θα πούμε την φράση, τη λέξη εκείνη, παραχώρησε, επέτρεψε στον Κύριο με τη δική του θέληση, ο άνθρωπος εννοώ, γιατί ο Κύριος ήδη έκανε το βήμα, αλλά ζητάει και το ανθρώπινο βήμα να γίνει για να ανέβει ψηλά στον ουρανό ο άνθρωπος. Αλλιώς, στου άδου τα ταμεία, στου άδου τα ταμεία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ήρθε λοιπόν γεγονός, το πρώτο είναι ότι ήρθε. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι ανέστη, ότι αναστήθηκε ο Κύριος. «Δεν γνωρίζεις», του είπε ο Πιλάτος. Το τον είχε μπροστά του και τον ανέκρινε. «Ότι εξουσίαν έχω, του σταυρώσεσαι και εξουσίαν του απολύσεσαι». «Δεν ξέρεις ότι έχω στα χέρια μου την εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω». Και ο Κύριος του είπε, «Δεν θα είχες εξουσία, δεν θα είχες, εάν μη ίνση δεδομένων άνωθεν», εάν δεν σου είχε δοθεί από ψηλά αυτή η εξουσία. Γίνει από πάνω η παραχώρηση να έρθω στα δικά σου χέρια εγώ. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, δεν θα ήμουν στα χέρια σου. Να θυμηθούμε και το άλλο. Όταν ο Πέτρος επενεύει και του λέει, «Κύριε, δεν θα σε αφήσουμε να υποστείς αυτόν τον θάνατο», τότε ο Κύριος είπε, «Αυτό δεν είναι θέλημα Θεού που εσύ ισχυρίζεσαι. Αλλά κι αν εγώ συλληφθώ, έχω τη δυνατότητα να κατεβάσω από πάνω λεγεώνες αγγέλων, ώστε να μην υποστώ τίποτα». Στα χέρια του ήταν να μην υποστεί τίποτα. Και ακόμη, τον ναόν τούτον, τον ναόν τούτον, και εννοούσε το σώμα το δικό του, τον ονομάζε ναό, θα τον γκρεμίσετε, σε απλή γλώσσα, και σε τρεις ημέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω. Ήταν μία από τις κατηγορίες που τις εξετόφισε εναντίον του Κυρίου, αλλά με διεστραμμένο νόημα. Ο Κύριος είπε, «Εσείς θα με σταυρώσετε,
θα, από το σώμα το ανθρώπινο θα φύγει η ζωή για 3 ημέρες, αλλά εγώ πάλι θα επαναφέρω, θα επανέλθω στη ζωή η δία δύναμη, με τη δική μου δύναμη. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η θεότητα δεν άφησε παραπάνω από 3 ημέρες το σώμα στο οποίο βρισκότανε να μείνει στο μνήμα. Το ανέστησε από το μνήμα. Ανέστη Χριστός, ανέστη Χριστός, ανέστη Χριστός, το λέω 3 φορές, και ουδείς επί μνήματος. Κανένας δεν θα μείνει στον τάφο. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι δυσμιμείς. Όλοι θα αναστηθούν, προσοχή, όλοι θα αναστηθούν. Και αυτοί που δέχθηκαν το μήνυμα της Αναστάσεως ως ευεργέτημα και το θάνατο του Κυρίου, και αυτοί που τον αρνήθηκαν και τον αρνούνται. Πλην όμως, Ανάσταση δεν θα δουν αυτοί που τον αρνούνται. Αλίμονο, Ανάσταση σημαίνει βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Αφού από εδώ το πρόσωπο του Κυρίου το έχεις αποκλείσει εντελώς από την προσωπική σου ζωή και δεν θες να το βλέπεις, τελείωσε, είναι κλεισμένη η πόρτα. Έστικα επί τη θύρα και κρούω, ανοίγεις, μπαίνει, κλειστή η πόρτα, δεν μπαίνει, δεν βλέπεις Ανάσταση. Επαναλαμβάνω, Ανάσταση θα δουν μόνον όσοι δέχονται το φως της Αναστάσεως. Από αυτή τη ζωή, όσοι δεν το δέχονται το φως της Αναστάσεως, δεν πρόκειται να το δουν ποτέ. Και ο Δαβίδ στον πρώτο ψαλμό, πρώτο ψαλμό, αυτό το μήνυμα το λέει. Ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Πιο απλά, οι ασεβείς, επαναλαμβάνω πως οι ασεβείς είναι εκείνοι που λένε εγώ έχω ξεγράψει το θείο θέλημα από τη ζωή μου, δεν το πάω κάτω. Αυτή λοιπόν είναι εγνώση ασεβείς, εγνώση ασεβείς. Δεν μιλάμε για αυτούς που αγαπούν τον Κύριο, ανθρώποι να πέφτουν και σηκώνονται προς Θεού. Αυτό είναι ανθρώπινο. Και ζητάνε το ελέος του. Αυτοί δεν αποκλείονται τη βασιλεία του και από την Ανάσταση. Μόνον οι ασεβείς που τον βλαστημούν, που δεν το δέχονται, που δεν δέχονται καν το φως της Αναστάσεως. Ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Και συμπληρώνει ο Δαβίδ παρακάτω. Ουδέ αμαρτωλοί, αμετανόητοι. Όταν λέει αμαρτωλοί, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά και δίπλα θα βάλουμε τη λέξη αμετανόητα αμαρτωλοί. Και ο Άσοδος αμαρτωλός ήταν, αλλά έδειξε μετάνοια. Μιλάει για εκείνους που πεθαίνουν χωρίς να κάνουν ένα βήμα μετάνοιας. Ουδέ αμαρτωλοί, ούτε αμαρτωλοί λέει, εν βουλή δικαίων. Δεν θα είναι εκεί που είναι οι δίκαιοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ανοίξτε πρώτο ψαλμό, να το δείτε μέσα, ότι τα ξεχωρίζει η Γραφή. Και θέσαμε τον όρο, δεν τους αποπέμπει ο Κύριος προς Θεού. Δεν διώχνει κανένα ο Κύριος. Αντίθετα, ο άνθρωπος γίνεται διώκτης εφόρου ζωής στον Κύριο, του λέει φύγε, απόστα άπε μου, δεν σε θέλω. Και ο Κύριος, σεβόμενος την ελευθερία του, πράγματι φεύγει γιατί το διώγει ο άνθρωπος. Συνεπώς, ούτε στην Ανάσταση θα είναι, αλλά ούτε ανάμεσα στους δικαίους ο αμετανοήτος αμαρτωλός. Έχουμε λοιπόν
Όταν λέμε λοιπόν αναστήσονται οι νεκροί, θα αναστηθούν οι νεκροί σίγουρα όλοι, αλλά δεν θα είναι στο ίδιο το πόδι. Γιατί από τώρα δεν είναι πνευματικά στον ίδιο χώρο όλοι. Πνευματικά στον ίδιο χώρο δεν είναι όλοι. Ο ένας απορρίπτει τον άλλον. Επομένως, ήρθε ο Κύριος, ήρθε ο Κύριος. Έφερε το μήνυμα της Αναστάσεως, αλλά παράλληλα έφερε μία ζωή με εντελώς καινούρια, λέει η ημέρα της Αναστάσεως ονομάζεται καινή ημέρα, καινούρια ημέρα. Είναι ένα κομμάτι, η Ανάσταση ένα κομμάτι από τη ζωή την άλλη. Ένα κομμάτι, γιατί αναστάσιμη είναι η ζωή η άλλη ολόκληρη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά Ανάσταση αιώνια. Συνεπώς, εδώ εορτάζεις την Ανάσταση που εορτάζεται εκεί ψηλά και όταν φύγεις συνεχίζεις ψηλά την Ανάσταση. Αυτά είναι ξεκάθαρα από τα βιβλία της Εκκλησίας μας και από το Ευαγγέλιο το ίδιο. Άλλωστε λέει ο Κύριος έκανε καινή κτήση, καινή με αλφαγιώτα, καινούρια κτήση. Η παλιά, τα, λέει, τα παλαιά παρήλθον, λέει. Έτσι λένε τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Τα παλιά πέρασαν όλα. Και τώρα πια ζούμε σε μία νέα, εντελώς νέα καινούρια ζωή. Την ζωή της Αναστάσεως. Λέει, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Σταματήστε, φωνάζει, από τα νεκρά έργα. Μην είστε παλαιά ζύμη, παλαιό ζυμάρι. Παλαιό ζυμάρι ήταν πριν προ Χριστού. Καινούριο, λέει, ζυμάρι φτιάχτε, λέει. Λέει, νέα ζύμη, λίγο ζυμαράκι καινούριο, φτιάχνει όλο το προζύμι καινούριο. Αν είναι το προζύμι χαλασμένο, δεν φτιάχνεται ψωμί, όλο χαλάει το προζύμι, όλο το ζυμάρι χαλάει. Το φωνάζει και αυτό η Αγία Γραφή τις ημέρες που εκείνησαν δύο τις μέρες πριν από το Πάσχα, για να βάλω στο Πάσχα μέσα, μου φωνάζανε να είστε καινούριο, καινούριο ζυμάρι. Γιατί περιμένουμε να έρθει η Ανάσταση που είναι η καινούρια ζωή. Ζούμε λοιπόν, ζούμε, αυτό να το χωνέψουμε και να μην ξεχνιόμαστε καθόλου. Δεν χωράει πια, ο χρόνος κυλάει, δεν μετράει το ποια ηλικία έχεις, αλλά μετράει το πώς ζεις στον κόσμο αυτό. Δεν λέμε ότι γίναμε άγγελοι, δηλαδή ότι εμείς είμαστε άγιοι στη ζωή, αλλά προσπαθούμε στη ζωή αυτή να κουβαλάμε μαζί μας το μήνυμα της Αναστάσεως. Προσπαθούμε να φέρουμε μαζί μας τα σπέρματα του Ευαγγελίου. Αυτά θα μας φέρουν κοντά στον Χριστό. Και εμείς, γιατί εμείς με τη δίκη μας δύναμη δεν μπορούμε. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού, γιατί είπα όλο το Ευαγγέλιο είναι αναστάσιμο, ο Λόγος του Θεού είναι, θα το πω και πώς το λέει και η Αγία Γραφή, μαχαίρι, σπαθί, που κόβει και από τη μία και από την άλλη. Δίστομος μάχαιρα, έτσι ονομάζεται στη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου μέσα που το λέει. Και σαν μαχαίρι πνευματικό μπαίνει, λέει, θα το πούμε και στα αρχαία, και φτάνει στο κόκαλο, αν έχει φτάσει η αμαρτία μέσα στο κόκαλο, παραδείγματος χάρη Οσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν πόσο, 27 ή 40 χρόνια από εκεί. Μέσα στον οίκο ανοχή ζούσε χρόνια και χρόνια. Με τα μάτια τα ανθρώπινα
μπορούσαν να πούμε όλοι, αυτή η ψυχή είναι λερωμένη και βουτυγμένη και δεν μπορεί ποτέ να βρει σαγίδα σωτηρίας. Αλλά έλα, πέρασε το λόγος του Θεού μέσα στο κόκαλο και λέει φτάνει μέχρι μυελού οστέων, μέχρι το μυαλό που, το μεδούλι που έχουν τα κόκαλα μέσα. Ο λόγος του Θεού είναι αμφίστομος μάχαιρα, διεκνούμενος άχρη μυελού οστέων, που φτάνει μέχρι το μυαλό των οστέων. Και φτιάχνει αυτό που ο Κύριος με την Ανάστασή Του έφερε στον κόσμο. Την καινή κτίση. Έφτιαξε μια καινούρια οσία Μαρία Αιγυπτία. Έναν άσωτο που γύρισε στον Πατέρα Του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που και αυτός σαν άνθρωπος ζούσε σε έναν κόσμο λερωμένο όπως ζούμε και εμείς. Και μάλιστα δεν θα βρούμε την Εκκλησία την τότε χωρίς κλειδονισμό, χωρίς πελώρια κύματα να την τεράζουνε. Την τάραζαν τα κύματα. Είχε μαζευτεί η Ευδοξία η Αυτοκράτηρα, είχε μαζέψει ένα μεγάλο μέρος του Ιερατείου από αρχιερείς και τον κυνήγησαν τον Ιεροσόστομο όσο δεν πήγε άλλο. Δύο εξορίες και πάθανε στην εξορία, γιατί η Εκκλησία ήταν μοιρασμένη σε εκείνους που δεν αγαπούσαν τον Χριστό αλλά τον Χριστό και στους λίγους που αγαπούσαν τον Χριστό. Λέει λοιπόν ο Ιεροσόστομος, ο Χρυσός, το χρυσάφι, δεν βρίσκεται εύκολα. Είναι σπάνιος. Το σπάνιο το χρυσάφι. Και έχει αξία πιο πολύ από όλα τα νομίσματα. Και το τονίζει. Το τονίζει γιατί. Είναι, λέει, ακριβώς γιατί είναι σπάνιος. Αυτό λέει, είναι ακριβώς ο χρυσός γιατί είναι σπάνιος. Γιατί το λέει αυτό ο Ιεροσόστομος τώρα. Γιατί μην ψάξεις και εσύ να πεις είναι όλοι άνθρωποι Άγιοι και εγώ θα γίνω Άγιος επειδή είναι όλοι Άγιοι. Μέσα σε μια κοινωνία σκάρτη σαν το χρυσό θα είσαι αν θέλεις να είσαι χριστιανός. Θα είσαι σπάνιος για να είσαι ακριβώς. Και δεν θα λες ότι είναι οι άλλοι έτσι και δεν μπορώ να ζήσω κι εγώ όπως λέει το Ευαγγέλιο. Όπως λέει η Ανάσταση του Κυρίου, πως φωνάζει το μήνυμα του φωτός της Αναστάσεως, αυτά είναι δικαιολογίες αμαρτωλές. Προφάσεις, πως λέει ο λαός, εν αμαρτίας. Προφάσεις εν αμαρτίας. Γιατί στη Δευτέρα Παρουσία, αν γίνει κρίση, γιατί προσέξτε εδώ, η κρίση από εδώ γίνεται. Η κρίση γίνεται από εδώ. Και πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούγονταν μέσα στο Ευαγγέλιο και έλεγε «Ο λόγος ο αιμός κρίνει μας, ο λόγος μου που ακούτε, αυτός θα σας κρίνει». Εφόσον λέει εσείς δεν κάνατε το λόγο μου, ήδη έχετε κριθεί. Η κρίση έχει γίνει από την αποδοχή, την απόρριψη του Λόγου του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γιατί λέμε, μα ο Απόστολος Παύλος ένας ήταν, ο άλλος Άγιος που κάθισε μια κολόνα, 2, 3, 5, 10 πόσοι ήτανε, ο άλλος που έδωσε αλό ήταν ένας, εγώ δεν μπορώ να γίνω αυτός. Κανείς δεν ζήτησε, δεν είπε ο Κύριος να γίνουμε όλοι αυτός. Όμως είπε ότι για όλους ισχύει το Ευαγγέλιο. Δεν το είπε μόνο για αυτούς, το είπε για όλους. Πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη. Λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλα, το μήνυμα της Αναστάσεως, σε όλα τα έθνη. Δεν είπε στους καλόγερους, στους παπάδες, στους θεολόγους. Όταν λέει όλα τα έθνη, είναι όλοι άνθρωποι. Συνεπώς το Ευαγγέλιο κηρύσσεται για να εφαρμοστεί από όλους. Δεν υπάρχει δικαιολογία
να πεις είναι για τους παπάδες. Γιατί εκεί πια, άμα σταματήσουμε θα βρούμε λίγους εκεί πέρα. Παντού υπάρχει το σπάνιο, παντού υπάρχει το ακριβό και σπάνιο. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το εξής, ότι η κρίση θα γίνει όμοιο με όμοιο. Π.χ. παραδείγματος χάρη, μιλάμε για την ανάσταση του Κύριου, μιλάμε. Δεν θα έχει λόγο να πει ο νέος που πορεύεται ζωή αμαρτωλή με γυναίκες, μα εγώ είμαι νέος. Γιατί αμέσως οι τρεις νεανίες στο καμίνι θα πούνε εμείς για τον νόμο του Κυρίου, στο καμίνι πέσαμε και όμως δεν πάθαμε τίποτα. Είναι ο νέος θα κρίνει τον νέο. Επίσης, λέει το Ευαγγέλιο, έχετε υποχρέωση, να καταλάβουμε ορισμένα απλά πράγματα, έχετε υποχρέωση, λέει, ο ελαιόπτωχο δανείζει Θεό. Εκείνος που λέει το πτωχό, είναι σαν να λέει πάρτα Κύριε εσύ και φύλαξε μου. Και εκεί δεν τα αρπάζει, ούτε εσείς, ούτε βρώσεις αφανίζει. Ούτε ληστεία αρπάζουν, όπως λέει ο Κύριος μας. Εκεί πια μένουν στα ταμεία τα ασύλλητα, τα που δεν μπορεί να τα κλέψει κανείς, στα χέρια του Θεού. Έδωσες, λέει, δεν μπορούσα Κύριε να δώσω, θα πει ο άλλος. Μα αυτό που έδωσε και σένα και έχει σε καιρό την ημίρα έδωσε. Αυτός θα κρίνει αυτό που δεν δίνει. Δεν το κρίνει ο Θεός. Όχι, ο όμοιος θα κρίνει και θα δικάσει τον όμοιο. Γιατί θα πει εγώ μπορούσα και έδινα που είχα μια μπουκιά ψωμί να φάω. Εκεί είναι το... Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να γίνει κρίση από τον Θεό. Γι' αυτό λέει, ήδη και κρίτε ο άνθρωπος. Από αυτή τη ζωή που φτιάχνει τη δική του κρίση, τη δική του ανάσταση, κάθε άνθρωπος. Είναι στο χέρι το δικό του. Βεβαίως, όταν λέω στο χέρι το δικό του, έχει προηγηθεί το χέρι του Κυρίου. Έχει από ψηλά δοθεί το χέρι και λέει, ναι το δικό μου, δώσε και το δικό σου. Πάνε μαζί αντάμα και τα δύο. Ανθρώπινο και θείο θέλημα. Συνεργάζονται και τα δύο. Για το Πάσχα λοιπόν, που είναι η καινούρια ζωή που την έφερε ο Κύριος, ο υμνοδός Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός φωνάζει «Ο Πάσχα το Μέγα και ιερότατο Χριστέ». Λέει, το βλέπει, βλέπετε οι Άγιοι δεν βλέπανε όπως βλέπουμε εμείς, ξεκάθαρα πράγματα. Βλέπανε με καθαρή την όραση. Ήσαν οι αληθινά ορόντες. Ήταν αυτοί που βλέπανε εντελώς καθαρά, όχι εδώ τα υλικά, αλλά πήγαινε βαθιά στον ουρανό η όρασή τους μέσα. Είχανε τηλεόραση. Όχι να βλέπουμε στην Αμερική, αλλά να βλέπουμε πιο βαθιά από τα άστρα. Αυτή λέγεται τηλεόραση. Είναι ελληνική λέξη αυτή. Λέει τηλε σημαίνει μακρά και όραση μακρινή όραση. Λέει, και τηλεσκόπιο. Προχωρούσε βαθιά, πολύ βαθιά. Λοιπόν, οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Δαμασκηνός, που πέρασε βαθιά στον ουρανό και από εκεί τα πήρα τα τροπάρια της Αναστάσεως, δεν γίνονται από κανένα, μα από κανένα ανθρώπινο μυαλό χωρίς θεία βοήθεια. Τόσο τρανταχτά και δυνατά σε νόημα, τόσο βάθος έχουνε, που και να μην θέλει ο άνθρωπος, ακόμα τον κουνάνε. Λέγει λοιπόν, ο Πάσχα το Μέγα, το φωνάζει, εσύ Πάσχα, δηλαδή Πάσχα που είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει διάβαση, πέρασμα, λέει, ο πέρασμα μεγάλο, δηλαδή από εδώ προς τα εκεί, που το έκανε, είπα, ποιος ανέβηκε, εκείνος που κατέβηκε, γιατί κατέβηκε για να ανεβάσει. Ο Πάσχα το Μέγα και ιερότατο Χριστέ, που είναι και από όλα τα Πάσχα, τα ανθρώπινα που μπορούσαν να υπάρχουν,
Είχαν και Εβραίοι Πάσχα. Είχαν και Εβραίοι Πάσχα. Το δικό τους, το, που γιόρθασαν το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα και φτάσανε στη γη της Επαγγελίας και ελευρωθήκαν τους Ισραηλίτες. Τούτο όμως το Πάσχα που ζούμε εμείς. Ναι, οι Εβραίοι. Το Πάσχα που ζούμε εμείς, τούτο εδώ, είναι το ιερότατον Πάσχα. Βεβαίως το Πάσχα σφάζανε και αρνιά. Πριν φύγουν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, πήραν εντολή να σφάζουν αρνιά, τα πρωτογέννητα αρνιά σφάζανε. Και αλήφανε τις, μπροστά στην πόρτα τις πόρτες. Για να μην περάσει, για να περάσει λέει ο ξολοθρευτής, θα σκοτώσει τα πρωτότυπα των Αιγυπτίων, θα καταλάβει να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν ο Φαραώ και δεν πήραζε τους Αιγυπτίους, τα παιδιά των Αιγυπτών Εβραίων, τα πρωτότυπα δεν τα πήραζε, γιατί έβλεπε το αίμα λέει απάνω και έφευγε. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι με αίμα θα λυτρωθεί το ανθρώπινο γένος. Με αίμα θα λυτρωθεί το ανθρώπινο γένος. Και με αίμα πρωτότοπου και, μοναδικού ιού. Δεν υπάρχει άλλος. Γιατί εκεί υπήρχαν και άλλα παιδιά και σφαζόταν το πρωτότοπο. Εδώ ήταν ένας και μόνο και πρωτότοπος. Ο Υιός του Θεού. Η παραγωγή της Παναγίας. Σαν άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το σφάγιο το ιερό το, που τον είδε και ο Ισαΐας να λέει ο σαμνός σαν αρνί ενώπιον του κύραντος αυτού μένει άφωνος σαν αρνί λέει που στέκει μπροστά σε εκείνο που το κουρεύει το αρνί και δεν βγάζει λαλιά έτσι θα έρθει και θα θυσιαστεί χωρίς να βγάλει καμία λαλιά δεν ακούς πόσα σου καταμαρτύρουν του λέει ο Πιλάτος. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Βλέπετε ο προφήτης πολλά χρόνια πριν έρχεται εδώ πέρα και βλέπει ο προφήτης αυτό ότι αυτό γίνεται. Δεν γίνεται επειδή το λέει ο προφήτης προς Θεού. Οι προφητείες λένε κάτι που το έβλεπα να γίνεται και αφού το έβλεπα να γίνεται το προβλέπω. Αλλιώς δεν υπάρχει νόημα. Η προφητεία δεν έχει νόημα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν ο Ιησούς σαν αρνί σφάζεται αλλά δεν ομιλεί. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Το ιερότατο λοιπόν σφάγιος σφαγιάστηκε γι' αυτό και λέγεται ο και είναι μεγάλο Πάσχα γιατί μέγας ο σφαγιαστής ο μέγιστος είναι και μέγα έως μέγιστον είναι το άλμα που δίνει στον άνθρωπο να ανέβει στον ουρανό και επομένως είναι και ιερότατο είναι. Το άλμα λοιπόν του Κυρίου που ανεβάζει ψηλά ήδη είμαστε στα δεξιά του Πατέρα. Ήδη να το καλοχωνέψουμε γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως ο λαός ζει το Πάσχα, αλλά όπως είναι το Πάσχα. Ο λαός ζει κοιλιά, ο Κύριος ζητάει και κάτι άλλο παραπάνω. Πρώτα το άλλο και μετά το άλλο. Ο Πάσχα το Μέγα και ερώ το Χριστέ. Ω σοφία και λόγε, λέει στην συνέχεια, ω σοφία. Εδώ μιλάει ο υμνογράφος, ο Άγιος Γιάννης ο Δαμασκηνός, για τη σοφία του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Κύριος ο ίδιος μας και λόγε, λόγος είναι ο Κύριος, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος, θα μας πει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Στην αρχή λέει, είναι ο λόγος, στην αρχή, όταν έκανε ο Θεός τον κόσμο, υπήρχε με κεφαλαία ο λόγος, ο Κύριος. Πριν λοιπόν κάνει τον κόσμο, υπήρχε ο Κύριος μας. Αυτό λοιπόν ο Κύριος μας που είναι ο Λόγος του Θεού εν το κόσμο ή στον κόσμο βρισκόταν και ο κόσμος που κέρνω και ο κόσμος δεν το γνώρισε. Δεν εννοεί όλο τον κόσμο προς Θεού. Εννοεί την πληθή το μεγάλο εκείνο πλήθος που είπε φύγε δε σε θέλουμε να σε γνωρίσουμε. Εν το κόσμο ή και ο κόσμος αυτόν που κέρνω. Δεν το γνώρισε.
Και το γνώρισε σημαίνει και κάτι άλλο παραπάνω, δεν τον αγάπησε. Δεν τον αγάπησε. Εις τα ίδια ήρθε, εις τα ίδια, ίδια εννοείται και τους Εβραίους, στους δικούς του, στην καταγωγή. Και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβαν. Και οι ίδιοι δεν το παρέλαβαν, δεν το δέχτηκαν, δεν το παρέλαβαν. Αυτό ακριβώς, αυτή την πραγματικότητα, τι βλέπουμε να γίνεται όχι μόνο ανάμεσα στους ίδιους, στους προσωπικά συγγενείς του Κυρίου, αλλά και σε αυτούς που ήδη είναι βαπτισμένοι και είναι δικοί του, να τον απορρίπτουν. Δεν σε θέλουμε, Κύριε. Στα ίδια είναι. Και το φωνάζει αυτό την ημέρα της Αναστάσεως η Εκκλησία. Και το λέει αυτό η Εκκλησία, γιατί λέει το φως βγήκε, μα δεν θα καταλάβετε να βαδίσετε το φως, στο φως. Που και το φως είναι ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Και αυτό θα έχει εκκλησία μας, θα έχει πάλι εκκλησία. Εκεί και ως έτυχε εκείνα τα πράγματα. Είναι μέσα τοποθετημένα έτσι για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι Πάσχα, είναι Μέγα, είναι Ιερότατο, εορτάζει η Σοφία του Θεού. Εδώ για τη Σοφία του Θεού θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει Μέγα. Για τη σοφία του Θεού, δηλαδή το τι διενοήθη, ας το πούμε έτσι με ανθρώπινη έκφραση, ο Θεός και Κύριός μας η Αγία Τριάδα για να μας σώσει. Αυτό που διενοήθηκε είναι και το Πάσχα που είναι ασύλληπτο, γι' αυτό ονομάζει ως σοφία, είναι όλα όσα ο Κύριος είχε από καταβολής κόσμου για να μας σώσει. Και λόγια του Θεού. Και Απόστολος Παύλος είπα, το λέει Μέγα, αυτή τη σοφία του Θεού την ονομάζει Μέγα το της ευσεβίας μυστήριον. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριον. Τι σημαίνει Μέγα? Σημαίνει μεγάλο είναι το μυστήριο. Μυστήριο είναι εκείνο που είναι απόρριτο, που δεν μπορεί να περάσει με κανένα τρόπο η ανθρώπινη διάνοια μόνη της μέσα να καταλάβει το τι ο Κύριος μας διανοήθη για να φέρει το ανθρώπινο γεγονός κοντά του. Το ονομάζει μυστήριον ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα της ευσεβίας το μυστήριο, γιατί είναι μόνο για τους ευσεβείς. Θα φωνάξει ο Κύριος ο ίδιος, μη δώτε τα Άγια τη σκησή, μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά, ούτε τα μαργαριτάρια που εγώ σας λέω σας κηρύττω στους χείρους, γιατί θα τα πατήσουμε τα πόδια. Το λέει καθαρά ο Κύριος μας ακριβώς σε αυτό το κομμάτι που το λέω με αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν το Πάσχα Μέγα, είναι Ιερότατο, είναι Σοφία Θεού, είναι Λόγος Θεού. Ω Σοφία και ο Λόγος. Του Θεού και δύναμης. Βάζει μέσα και μέσα και δύναμης. Γιατί λέει, εσείς λέει οδηγήστε με μένα στο θάνατο, αφαιρέστε μου τη ζωή και εγώ με τη δική μου δύναμη με πάει να αναστηθώ. Εγώ με τη δική μου δύναμη, του το είπα καθαρά ο Κύριος, θα αναστηθώ. Και τη Μεγάλη Πέμπτη, ξέρω πότε ήταν εδώ που θα πήρα μια ομιλία με τον Βασιλή, αναγνώσαμε μια ομιλία από τον Άγιο Φώτιο για τον τάφο του Κυρίου, για την Θεόσωμο ταφή του Κυρίου. Μια ορωτάτη ομιλία. Εκεί λοιπόν μέσα γράφει ο Άγιος στον τάφο μέσα που ήταν καινούριος τάφος. Καινούριος τάφος. Και ολοκένουριος, για πρώτη φορά σκαλίστηκε. Μπήκε καινούριος άνθρωπος. Στον τάφο αυτό, τον τάφο αυτό βγήκε καινούρια ζωή. Καινούριος τάφος, καινούρια ζωή. Καινούριος, τρία πράγματα, καινούριος τάφος και καινούρια ζωή. Λοιπόν, και ακόμη ότι αυτός ο τάφος προοριζόταν για ξένους, όχι για ντόπιους. Ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή στο μοναστήρι, δεν ξέρω αν και εδώ ακούγεται. Δώσμη τούτων των ξένων, φωνάζει ο Ιωσήφ στον Πιλάτο, δώσε μου εκείνο το ξένο
για να το βάλω στο τάφο που θάβονται οι ξένοι. Για να το βάλω στο τάφο που θάβονται οι ξένοι. Φοβερό πράγμα. Ζητάει τον νεκρό. Δώσε μου τώρα πια, δεν υπάρχει. Πέθανε φόβος να συμβεί τίποτα, του λέει του Πιλάτου, να πάω να το θάψω. Γιατί αύριο είναι και κιόλας η μέρα μεγάλη, του λέει. Αύριο η μέρα μεγάλη είναι Πάσχα Εβραϊκό. Σαββάτο. Ναι, εορτάζουν το Πάσχα οι Εβραίοι την ημέρα την επόμενη. Να μην. Το λέει ο κύριος Ευαγγελιστής. Επί Παρασκευή ή να μην μείνωσε τα σώματα αυτών επί του Σταυρού. Λέει επειδή είναι Παρασκευή και ξημέρωνε η μέρα Σαββάτου και λέει παραπέρα για να μην μειανθώσει, για να μην μολυνθούν. Είχαν κάνει ολόκληρο ένα και το λέω, σου λέει Σάββατο είναι να το βγάλουμε, θα λερώσουμε την ημέρα. Λοιπόν, να πάρω λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο από τον Σταυρό, τον ξένο, να το βάλω μέσα στο ξένο τάφο. Έφερε, προσέξτε, δεν σας θυμίζει ξένων τόκων ειδώντες στους χαιρετισμούς. Ξενοθόμενοι του κόσμου, λέει ο, εκεί πέρα, αυτός που έγραψε του σχεδιασμούς. Ξένων τόκων, προσέξτε το. Η γέννηση, τόκος είναι η γέννηση του Κυρίου. Δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας γέννηση. Και δεν μπορεί να σκεφτεί την Αγία. Δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση τη δική μας, γιατί ο Κύριος μας είναι σπορά Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν ακατανόητη στο μυαλό η σπορά αυτή, εντελώς ακατανόητη, και επομένως είναι ξένη στο μυαλό το δικό μας. Και για να μπορέσουμε εμείς να κατανοήσουμε έστω και τόσο ξενοθόμεν του κόσμου, να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ιωσήφ, να φύγουμε από τον κόσμο από μέσα, όχι σωματικά, προσέξτε το, στον κόσμο ζούμε, αλλά μπορούμε να ζούμε στον κόσμο, να μην ζούμε όπως όμως, όπως ζει ο κόσμος όμως. Να μην ζούμε όπως, δηλαδή, την αμαρτωλή ζωή του κόσμου να μην τη ζούμε. Να το πω και πιο καλά ακόμα, την εσκεμμένα αμαρτωλή ζωή του κόσμου. Γιατί πάλι θα αμαρτήσω, θα με συγχωρέσω Κύριος. Αυτή είναι εσκεμμένη η ζωή αμαρτίας. Αλλά το θα πέσω στην αμαρτία και θα πω συγγνώμη, είναι καινούργια ζωή αυτή. Λέει, εμείς θα ζούμε κάτω από το θέλημα του Κυρίου που είναι ξένοι, μα εντελώς ξένοι από τη ζωή που ζει ο κόσμος. Αυτή λοιπόν τον τάφο, τον ξένο, ξένος τάφος, ξένος θαύτηκε μέσα, ξένος από τον κόσμο, ο Κύριός μας, ξένη ζωή έφερε και στη ξένη ζωή καλεί όλους μας να πάμε. Γιατί δεν έχει καμιά σχέση αυτή η ζωή που ζούμε η σαρκική εδώ πέρα με εκείνη τη ζωή επάνω. Σπήρετε σώμα χωικών, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, για σταθείτε, πάρετε ένα σπόρο, σπίτι το κάτω με στη γη, θα βγει το ίδιο. Το ίδιο γίνεται και με το σώμα. Θα βγει λουρδάκι, θα δεις, που θα αποσχοβολάει το σπόρο που θα σπείρεις. Και με το ανθρώπινο σώμα λέει, σπήρετε σώμα χωικών και γίνεται σώμα ουράνιο. Και ξυπνάει την ημέρα της Αναστάσεως σώμα ουράνιο, σώμα αναστάσιμο, σώμα αγγελικό. Θυμηθείτε και πάλι ο Κύριος τι είπε στους Εβραίους που του είχαν στήσει την παγίδα. Άμα λέει Κύριε, είχανε λέει, πόσο λέει, 7 αδέρφια, 5 αδέρφια, μια γυναίκα. Γιατί και δεν έκανε παιδί και τον πήρε άλλος και την πήρε άλλος και αν δεν γυναίκα στην άλλη ζωή. Εγγάρτη αναστάσει ούτε γαμούσι ούτε γαμίζονται. Δεν υπάρχει πατριά λέει. Αλλά ως άγγελοι Θεού, το είπε, ως άγγελοι Θεού. Τι σημαίνει άγγελοι Θεού, άγγελοι Θεού, τι σημαίνει, σημαίνει, όχι δεν σημαίνει άγρατο, σημαίνει φωτεινά αναστάσιμα σώματα. Έτσι είναι τα αγγελικά σώματα, είναι φωτεινά αναστάσιμα σώματα. Τα προβάλλει η Εκκλησία μας σε φόντο ωραίο και ζητάει, προσέξτε να λέει, αυτοί θα είσαστε, δεν θα είσαστε άλλοι. Και επειδή ακούμε, μα ακούμε από πάρα πολλούς, ποιος πήγε και ήρθε για να μας τα πει αυτά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύω καθόλου. Δεν θέλω να πιστέψω.
Δεν πιστεύω, ναι, δεν θέλω να πιστέψω. Δεν πιστεύω καθόλου. Γιατί ήρθε, έπαθε, θανατώθηκε, 2.000 χρόνια έχουν περάσει, έγινε μία ανατροπή στο ιστορικό γίγνεσθε, στην ιστορία, τη χώρισε στη μέση και ακούμε μέχρι σήμερα, προ Χριστού μετά Χριστό. Για δεν πήραν έναν άλλον να το βάλουν εκεί και να πούνε προ του Βούδα μετά του Βούδα. Αλλά παγκόσμια, παγκόσμια. Και σε εκείνους που δεν το πιστεύουν και σε εκείνους που το πιστεύουν, ακούμε να λένε γεννήθηκα το 1953 μετά Χριστόν, λέει. Ο Μέγας Αλέξανδρος το 300 μετά Χριστόν γεννήθηκε. Προ Χριστού γεννήθηκε. Λοιπόν, μικρή είναι αυτή η ανατροπή. Δεν σου λέει τίποτα. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Ο Χριστός ανέστη και ουδής επιμνήματος. Τελείωσε. Αναστήθηκε ο Χριστός, δεν θα μείνει στο μνήμα κανείς. Τελειώνοντας λέω, υπάρχει η ζωή της Ανάστασης, υπάρχουν και τα ταμεία του Άδη. Και τα ταμεία του Άδη. Δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος, άλλη επιοίκεια από ψηλά, παρά μόνο η χρονοδιάρκεια που έχουμε, η χρονοδιάρκεια που έχουμε σε αυτό, η χρονοδιάρκεια που έχουμε σε αυτή τη ζωή, που μας την έδωσε τη ζωή ο Κύριος στα χέρια τα δικά μας, για να ανταμώσει την άλλη, την αναστημένη ζωή. Την αναστημένη ζωή του Κυρίου. Τώρα, για όλους εκείνους που ζητούν αποδείξεις χωρίς να ιδρώσουν καθόλου, χωρίς να ανοίξουν βιβλίο καθόλου, χωρίς να αφήσουν ένα πυροελάχιστο περιθώριο καλής θελήσεως. Γιατί σε όλα τα πράγματα η μάθηση στηρίζεται στη καλή θέληση. Δεν έχεις καλή θέληση και λες δεν θέλω, δεν θα μάθεις τίποτα. Στιγμή που λες θέλω, δίνεις και στη λογική τη δική σου το δικαίωμα να εργαστεί. Από τη στιγμή που τα απορρίπτεις, η λογική δεν θα εργαστεί πάνω σε αυτό, επομένως είναι πεθαμένο για τη λογική. Την αχρηστεύεις πέρα για πέρα τη λογική. Και λογικά ακόμα δεν τιμάς τον εαυτό σου. Έρχομαι λοιπόν σε εκείνο που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Βρήκαμε το Μεσσία. Τον ευρήκαμε. Δεν είπε κάτι άλλο. Τη λέξη αυτή βρήκαμε. Ξέρεις εμείς το βρήκαμε. Ψάχνανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε. Και το βρήκανε, είπαν, το βρήκαμε. Τότε λες το βρήκα. Όταν ψάχνει βρεις κάτι. Έλα λοιπόν και του λέει από πού είναι από τη Ναζαρέτ. Α, του λέει από τη Ναζαρέτ, τόσο μικρή πόλη. Έλα, για κόπιασε να δεις αν είναι δεν είναι ο Μεσσίας. Γιατί λοιπόν εσύ κάθεσαι στην αντίπαλη παράταξη και λες όχι δεν είναι έτσι. Έλα να δεις. Το να δεις τα λέει όλα. Το να στέκεις λοιπόν έξω από την πόρτα δεν μπορεί να πεις αυτά γίνονται μέσα στο σπίτι. Έξω από την πόρτα δεν βλέπεις τίποτα. Μέσα στο σπίτι θα πεις για να δεις τι γίνεται. Για να δεις λοιπόν τη ζωή της Αναστάσεως πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα να ζεις στο χώρο της Αναστάσεως. Να δεις το φως της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένος. Για να δεις τι μας λέει ο κύριος Τάκης. Μου έχει δώσει εδώ ένα χαρτάκι που λέει τα εξής, το διαβάζουμε αφού τα φέρω. Να τα ακούσει, αδελφή. Το παράπονο του Χριστού. Να μου φαίνεται πως είναι σε αυτά που είπατε. Με ονομάζεται Κύριο, αλλά δεν με υπακούτε. Με ονομάζεται φως, αλλά δεν με βλέπετε. Με ονομάζεται οδό, αλλά δεν με ακολουθείτε. Με ονομάζεται ζωή, αλλά δεν με επιθυμείτε. Με ονομάζεται σοφία, αλλά δεν με συμβουλεύεστε. Με ονομάζεται αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε.
Με ονομάζετε παντοδύναμο, αλλά δεν με εμπιστεύεστε. Με ονομάζετε δίκαιο, αλλά δεν με φοβήστε. Με ονομάζετε πατέρα, αλλά δεν γίνεστε παιδιά μου. Με ονομάζετε σωτήρα, αλλά δεν θέλετε σωτηρία σας. Okay. Τελείωσε, αυτό είναι το... Κάποιος αδερφός, σας ανέστη χρόνια πολλά, δύναται να πει έτσι, πολύ σύντομα. Η ώρα 6-7 είναι, δεν σας κουράζω άλλο, τόσο είναι. 8. Μας είπες 7. Ναι, ναι, γι' αυτό και εγώ, και εμένα με ξυπνήσαμε. Και εμένα με ξυπνήσαμε. Αυτό τι πιέσαι και θα το μοιράσω στην ωραία. Αυτό εσύ ο πατέρας. 7 είναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, όχι, εγώ με την ίδια αυτή δεν πήρα είχα. Δεν πήρα. Λοιπόν, 7 η ώρα. 7 η ώρα, καλά. Χριστός Ανέστη, εγκρέκο, θανάτον πατήσα. Συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Τα παππούτσια δεν είναι καλά. Καλά, καλά, καλά. Σας ανέστη να γνωρίζετε. Γιατί αλλιώς με 7 η ώρα να με κάνετε σηκώσεις. Θα σου πουδάει εκεί εδώ. Αν κοιτάξει ο πειρασμός μου, θα και ήρθα. Πρόσεχε, Βασιλάκη, λέει και το Βαγγελάκη, όταν είναι σκόπιμο, ούτε είναι σκόπιμο. Ά, είχε τα ονόμα. Τι έκανε. Ανθρώπινε.